Θυμάσαι τι είπαμε παλαιότερα και εσύ στην εισαγωγή σου το είπες για εξετάσεις. Ναι. Οι εξετάσεις, ρε παιδιά, θα πάνουν. Έχει κανέναν καθηγητή που κάνει συνέχεια εξετάσεις? Ξέρει ότι ο κόσμος κουράζεται, ότι ο κόσμος φοβάται, ότι ο κόσμος δεν αντέχει πολλά. Είναι δυνατόν ο Θεός μας, που είναι πατέρας, να αφήσει τον κόσμο του να δοκιμαστεί περισσότερο από τις δυνάμεις του? Απλά τώρα τι κάμενει? Τώρα ο Χριστός, επειδή θα δημιουργήσει το νέο πλήρωμα κατά τον Άγιον Πορφύριον, της Εκκλησίας, θα γεμίσει το σκάφος του, που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, με καινούργιο πλήρωμα. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί από τους συγχρόνους ηγέτες, είτε πολιτικούς, είτε εκκλησιαστικούς, είτε επιστημονικούς, δεν κατάφεραν να γεμίσουν την καρδιά τους με πίστη και εμπιστοσύνη. Προτίμησαν να γεμίσουν με ορθολογισμό. Και μόλις τώρα ήρθε η μεγάλη ανατροπή του ιού και με την κατάλληλη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση ποικίλων μέσων ενημέρωσης και παραπληροφόρησης, λοιπόν, φοβήθηκαν. Οι πρώτοι που φοβήθηκαν δηλαδή είναι οι ηγέτες. Μα όταν φοβηθεί ο ηγέτης, πού θα πάει ο απλός λαός? Όταν φοβηθεί η μάνα και ο πατέρας της στο σπίτι, είναι μεταδοτικός ο φόβος. Είναι ενέργεια. Οπότε η γνώμη, η ταπεινή, η δική μου, είναι ότι πρώτον να έχουμε εμπιστοσύνη στο Χριστό. Αυτός είναι που κυβερνά την ιστορία και τις επιδημίες ακόμα. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Δεν θα με στερήσει τίποτα. Τώρα, μια δοκιμασία πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει πολλή διαφθορά. Πολλή διαφθορά. Πολλή αμετανόητη αμαρτία. Πολλή αμετανόητη αμαρτία. Είδετε, λέει, αυτά δεν είναι δικά μου, είναι αυτού του ανθρώπου, του ενάρετου που επικοινωνώ μαζί του. Μου λέει, δεσπότη μου, άκουσες πολλούς να μετανιώσουν για τις εκτρώσεις τους? Άκουσες πολλούς να αλλάξουν ζωή και συνήθειες από τις παραφύσεις σχέσεις που κάνουν, είτε εντός είτε εκτός γάμου? Άκουσες πολλούς σαν τον Άγιον Κυπριανόν να εγκαταλείπουν τη σατανολατρία και τις μαγικές τέχνες? Μιλούμε για μεγάλα αμαρτήματα, τα οποία δυστυχώς δεν τα κάνουν 5-10, είναι πολύ πολύ διαδεδομένα. Έτσι. Άρα, αφού δεν υπάρχει μετάνοια, μια μορφή όχι τιμωρίας, παιδαγωγίας, είναι αυτά. Και σας λέω, θα φύγει ο κορονοϊός και τα άλλα που θα έρθουν θα είναι πιο δύσκολη η διαχείρισή τους. Άρα τώρα εκπαιδευόμαστε για τα δύσκολα που έρχονται. Προσέξτε το αυτό που λέω. Ίσως είναι το πιο σημαντικό πράγμα που υπόθηκε απόψε. Αυτά που ζούμε τώρα είναι το έλεος του Θεού. Δεν είναι τιμωρία του Θεού. Λοιπόν, πρέπει και οι αγαπητοί Ιωάννη και οι νέοι χριστιανοί να δοκιμαστούν. Μάλιστα. Όπως εδοκιμάστηκαν οι γονείς μας.